Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να μοιραστώ μια σκέψη που μου ήρθε τη στιγμή της εισήγησης εδώ του Κώστα του Παπαδάκη, όταν έλεγε για τα τέλη και τα χαράτσια που προβλέπονται. Σκέφτηκα ότι ίσως τελικά η παρουσία μου και η παρουσίαση που θα κάνω εδώ, πέραν από ουσιαστική, ίσως είναι και συμβουλική, γιατί ποιος θα μπορούσε να πει καλύτερα για χαράτσια από ένα χαρατσί. Τώρα από εκεί και πέρα, η παρουσίασή μου κατά κύριο λόγο έχει να κάνει με την πορεία ιδιωτικοποίησης του νερού στην Αττική και την εμπειρία στην ΕΙΔΑΠ όλες αυτές τις δεκαετίες που εφαρμόζονται όλες αυτές τις σχετικές οδηγίες. Κλιμακώνεται στη συνέχεια της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προηγούμενων κυβερνήσεων για τη λαϊκή επίθεση της κυβέρνησης και στον τομέα του νερού, όπου θα έχουμε ένα νέο βαρύ πλήγμα για τα λαϊκά νοικοκυριά και τους μικρομεσαίους αγρότες. Η κυβέρνηση, με το νέο αντιλαϊκό νομοσχέδιο που μετατρέπει τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, επιταχύνει έτσι την παραχώρηση της κερδοφόρας διαχείρισης του νερού και των αστικών αποβλήτων στους επιχειρηματικούς ομίλους, βαθαίνοντας έτσι την ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της ΕΙΔΑΠ και του νερού γενικότερα. Προσαρμόζει το πλαίσιο λειτουργίας της εγχώριας αγοράς με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη ρύθμιση της υδατικής πολιτικής, όπως την ονομάζει, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα για την απελευθερωμένη αγορά ενέργειας. Αυτό γίνεται με το βλέμμα στραμμένο στο ΕΣΠΑ 2021-27, που προβλέπει τη χρηματοδότηση των ομίλων για εκτέλεση σχετικών έργων υποδομής ύψους έως και 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άλλωστε, είναι ένα από τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης που πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας με τη συγκρότηση της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων στοχεύει στη ρύθμιση της αγοράς για τους παρόχους ίδρυυσης αποχέτευσης και άρδευσης. Πλέον μετράμε πείρα από τις αντίστοιχες αρχές όπως η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων με θύματα στις Ράγκες, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με θύματα από το Κρύο. Ενισχύει και ολοκληρώνει το θεσμικό πλαίσιο της ήδη συντελεσμένης εμπορευματοποίησης του νερού με γενίκευση της εφαρμογής συγκεκριμένων ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων για την κοστολόγηση και τιμολόγηση συνολικά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης. Επιταχύνει την πορεία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου με διακηρυγμένο στόχο τις συνενώσεις ή συγχωνεύσεις των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και μοχλό πίεσης στη στέρηση της χρηματοδότησης, δηλαδή δάνεια, επιδοτήσεις, κοινοτικά προγράμματα κλπ. Λόγω μη συμμόρφωσης με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης τις διαχειριστικές τους ικανότητες και τα εξαντλητικά πρόστιμα που μπορεί να ρίξει. Ανοίγει το δρόμο για να προχωρήσει ταχύτερα η είσοδο επιχειρηματικών ομίλων στη διαχείριση του νερού, άμεσα ή μέσω συμβάσεων παραχώρησης. Η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του νερού, όπως και των πιο ζωτικών δημόσιων αγαθών, ακόμα και των στοιχειωδών για τη ζωή των εργατικών λαϊκών οικογενειών και νοικοκυριών, όπως το νερό, η ενέργεια, οι δημόσιες μεταφορές κλπ., αποτελεί βασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις Ευρωσυνθήκες, που τις ονομάζει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες με τον τίτλο «Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος», όπου συμπεριλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που για την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εμπορικό χαρακτήρα, δηλαδή διατίθεται με οικονομικό αντίτιμο, παραδείγματος χάρη τα δίκτυα της ενέργειας, του νερού, των μεταφορών, των επικοινωνιών. Με την Οδηγία 2006/123, ένα αντιλαϊκό τερατούργημα, γνωστή και ως Οδηγία Μπολκενστάιν, ολοκληρώθηκε ένας κύκλος νομοθετικών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγώντας στην πλήρη απελευθέρωση των υπηρεσιών, δηλαδή στην πλήρη παράδοσή της στο κεφάλαιο. Έτσι, όλες οι κρίσιμες υπηρεσίες δημόσιων κοινωνικών αγαθών μπορούν να παραδίδονται στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, με μόνη προϋπόθεση οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν
την καθολική, όπως λένε, παροχή τους. Δηλαδή χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμό κάποιων κατηγοριών. Εφόσον εκπληρώνουν αυτό το ελάχιστο, μπορούν να ασκούνται από ιδιώτες και να παραχωρούνται από το κράτος σε αυτούς. Στις 24 Πέμπτου του 2017, δημοσιεύεται από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ΦΕΚ, οικία 135275, με θέμα έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος διάφορες κρίσεις του, αναρτήθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης για εφαρμογή της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινοτική οδηγία, η σχετική πλαίσιο 2000/60, με την οποία από το 2003 εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία, διαμορφώνει το πλαίσιο εμπορευματοποίησης του νερού. Με αυτήν εξειδικεύει και προσαρμόζει την πολιτική υδάτων της Ελλάδας, την ευρωενωσιακή νομοθεσία που εξασφαλίζει κέρδη για το κεφάλαιο, αφού προωθεί την εμπορευματοποίηση του νερού και επιβάλλει νέα αντιλαϊκή πολιτική τιμολόγησής του με το νέο σχέδιο προστασίας, όπως λέμε, των ευρωπαϊκών υδάτων. Θέτει ως προτεραιότητα τον περιορισμό της ζήτησης αντί τη μεγιστοποίηση της προσφοράς νερού σε κάθε υδατικό διαμέρισμα, για να επιβάλλει έτσι την αντιλαϊκή πολιτική τιμολόγησής του. Με τον νέο τρόπο τιμολόγησης θα έχουμε μεγάλη επιβάρηση στη λαϊκή κατανάλωση του νερού και μάλιστα τη στιγμή και την ώρα που διαρκώς μειώνεται το λαϊκό εισόδημα. Κάτω από το μανδύα της προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος και των υδάτινων αποθεμάτων που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή, μεθοδεύεται η αυξημένη τιμολόγηση του νερού, ιδιαίτερα στη λαϊκή κατανάλωση. Η μέθοδος τιμολόγησης θα περιλαμβάνει τη λεγόμενη ανάκτηση του περιβαλλοντολογικού κόστους και του κόστους ανάκτησης υδατικού πόρου σε υλοποίηση της ενιαίας τιμολόγησης για κάθε χρήση, είτε αυτή θα αφορά ένα νοικοκυριό, είτε ένα νοσοκομείο ή ένα πεντάστερο ξενοδοχείο και θα βαίνει μεταβλητά κλιμακούμενη ανάλογα με την ποσότητα της κατανάλωσης. Και όλα αυτά τη στιγμή που στην πρώτη βροχή πνίγονται στη Δυτική Αττική, δείτε τι έγινε πριν λίγα χρόνια στη Μάντρα και στην Ελευσίνα, ή πρόσφατα στην Κεντρική Εύβοια και στις λαϊκές συνοικίες, λόγω της παντελούς ύπαρξης αντιπλημμυρικών έργων, μιας και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων αυτών των περιοχών έρχεται σε αντιπαράθεση με την πολιτική της υπηρέτησης των συμφερόντων των μεγαλοκατασκευαστών, των βιομηχάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν χρηματοδοτεί έργα τα οποία δεν αποφέρουν κέρδος. Επιταχύνεται η πορεία ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ και ξέρουμε και από την ελληνική και τη διεθνή πείρα πως αυτή η πορεία συνοδεύεται από μέτρα που διασφαλίζουν την αύξηση της κερδοφορίας ούτως ώστε να προσελκύσουν ισχυρούς επενδυτές. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η ΕΙΔΑΠ και το σύνολο των επιχειρήσεων που κατήχε ή ακόμα κατέχει το αστικό κράτος λειτουργούν με γνώμονα όχι την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών αλλά την άμεση ή έμεση συμβολή τους στην καπιταλιστική κερδοφορία. Στην Ελλάδα η υλοποίηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ιδιωτικοποίηση του νερού μετρά πάνω από 2 δεκαετίες. Το σύνολο των κυβερνήσεων προχώρησε σε ευθυγράμμιση του νομοθετικού πλαισίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο, από την οποία απορρέουν η εμπορευματοποίηση του νερού, της χρήσης των υποδομών, των εργασιών συντήρησης του δικτύου, η εκτόξευση των τιμολογίων, ο δραστικός περιορισμός της διάθεσης του νερού στον αγροτικό τομέα και η επιθετική προώθηση της εμπορευματικής λειτουργίας και ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των επιχειρήσεων ίδρυυσης. Η ΕΙΔΑΠ ήταν μέχρι το 1999 κρατικό μονοπόλιο, εξαιτίας της ανάγκης του αστικού κράτους να δημιουργήσει τα δίκτυα ίδρυυσης αποχέτευσης και τις υποδομές που απαιτούνταν για να εξαπλωθεί σε όλο το λεκανοπέδιο, χωρίς να υπομισθούν το τεράστιο κόστος δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών οι ιδιώτες. Με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και τον νόμο 2744 του 1999, ξεκινά ο διαχωρισμός των υποδομών, η ΕΙΔΑ παγίων δηλαδή, που παρέμειναν στο κράτος και της διανομής που πέρασε στην ΕΙΔΑ ΑΕ, η οποία εισήχθηκε στο χρηματιστήριο, παραχωρώντας και το 38,67% των μετοχών σε ιδιώτες, με κυριότερους κατόχους συστημικές τράπεζες σήμερα
και τον Αμερικανικό όμιλο Paulson, που αναφέρθηκε και νωρίτερα. Στην ΕΙΔΑ Παγίου ανήκουν τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, τα εξωτερικά υδραγωγεία και τα αντλιοστάσια που παραμένουν στο κράτος, όσα δηλαδή παραμένουν να έχουν κόστος. Η εταιρεία ίδρυψης και αποχέτευσης, ανώνυμη εταιρεία, η ΕΙΔΑ ΠΑΕ δηλαδή, είναι μεγαλύτερη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού στην Ελλάδα. Στον τομέα της ίδρυψης εξυπηρετεί περίπου 4.300.000 πελάτες και στον τομέα της αποχέτευσης 3.200. Χαρακτηριστικές είναι οι εξελίξεις που δρομολόγησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ειδικότερα η μεταφορά της ΕΙΔΑΠ ΑΕ και ΕΙΑΘ ΑΕ στο υπερταμείο αξιοποίησης, εκποίησης λέμε εμείς, το 2016 και η περιβόητική ατιμολόγηση του νερού το 2017, που ουσιαστικά αποτύμπωνε το νερό εμπόρευμα με άμεσους οικονομικούς όρους, καθώς υπολόγιζε την τιμή του νερού με βάση την κερδοφορία του επενδυμένου κεφαλαίου. Πλευρές της ΚΙΑ αυτής ακυρώθηκαν με πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το φθινόπωρο του 2022, όπως και της μεταφοράς του 50%,001 στο υπερταμείο, ακυρώθηκε επίσης με τις αποφάσεις της Ολομελίας του Συμβουλίου της Επικρατείας 190 και 191 επίσης του 2022. Τα κροκοδίλια δάκρυα τώρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να παραγράψουν τις βαριές κυβερνητικές του ευθύνες στην ταχύτερη προώθηση της εμπορευματοποίησης του νερού βάσει της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υλοποιώντας τις ευρωενωσιακές διαχρονικές δεσμεύσεις των αστικών κυβερνήσεων, νομοθετεί, προσπαθώντας να παρακάψει την παρακάτω απόφαση με τα άρθρα 114 και 115 του νόμου 4964-2022, αμέσως μετά δηλαδή τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στην ουσία ακυρώνει την απόφαση. Με νεότερη εξέλιξη τώρα, η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις αποφάσεις 7 και 8 του 2023 διατάσσει το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες το αργότερο εντός εξαμήνου για να επιστραφούν οι μετοχές της ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ στο δημόσιο. Συνάδελφοι, οι παραπάνω αποφάσεις δείχνουν πως το ζήτημα του νερού δημιουργεί ισχυρές αντιστάσεις από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, αναγκάζοντας και την αστική δικαιοσύνη να κάνει ορισμένες παραχωρήσεις, κερδίζοντας έτσι πολύτιμο χρόνο στη μάχη που δίνουν για την αποτροπή της πλήρους ιδιωτικοποίησης. Μερικές από τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής είναι και η παρακάτω. Το μόνιμο προσωπικό τη δεκαετία του 90, πριν ξεκινήσει η ιδιωτικοποίηση στην ΕΙΔΑΠ, ήταν 5.240 άτομα. Σήμερα είναι λίγο πάνω από 2.300 με τις τελευταίες προσλήψεις που έχουν γίνει. Η πορεία αυτή για τους εργαζόμενους συνοθεύτηκε από επίδυση στα εργατικά δικαιώματα και τους μισθούς, αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, μείωση του προσωπικού, οι ελαστικές σχέσεις έχουν θεργέψει, εκατοντάδες εργαζόμενοι είναι χωρίς δικαιώματα, ενοικιαζόμενοι από δουλεμπορικά γραφεία. Ταυτόχρονα, παραμένει και επεκτείνεται η κερδοφόρα παραχώρηση τμήματων των υπηρεσιών σε κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως παραδείγματος χάρη το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων της Ψιτάλιας. Έφερε ατυχήματα μεγάλης κλίμακας λόγω κακής συντήρησης, όπως τη θράψη του καναλιού στον πρόδρομο ή την παρατεταμένη διαρροή χλωρίου στη μονάδα επεξεργασίας νερού Αχαρνών, λόγω κακής κατασκευής που ευτυχώς, ή και συντήρησης που ευτυχώς δεν είχαν θύματα. Έχει αφήσει ακόμα μεγάλο μέρος του δικτύου μαγωγούς αμιάντου, υλικό καρκινογόνο και επικίνδυνο και για τους εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με αυτό και για τους χρήστες του δικτύου ίδρυψης, αφού η αντικατάστασή του αποτελεί κόστος. Στεγάζει εργαζόμενους σε ακατάλληλα κτίρια, μερικά για δεκαετίες, όπως τα λεγόμενα λιώμενα Ηρακλείου ή το κτίριο των οδηγών στον Περισσό, που κρίθηκε κατ' εδαφιστέ από τους σεισμούς του 1999 και όμως ακόμα στεγάζει δεκάδες εργαζόμενους. Ή τοποθετεί εργάτες ίδρυψης μέσα σε εγκαταστάσεις της αποχέτευσης, βάζοντας έτσι σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία και την ασφάλειά τους. Σχεδιάζει και υλοποιεί συγχωνεύσεις κτηρίων, περιφερειακών κέντρων και υπηρεσιών, ακόμη και μέσα στην πανδημία, αδιαφορώντας για την υγεία των εργαζόμενων και την ταλαιπωρία χιλιάδων καταναλωτών που πολλές φορές για να κάνουν βασικές εργασίες είναι αναγκασμένοι να μεταβούν σε άλλο δήμο. Και όλα αυτά
με γνώμονα τη μείωση του λειτουργικού κόστους που φέρνει ταυτόχρονα αύξηση της κερδοφορίας. Η πορεία ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ, παράλληλα με τις συνέπειές της για τους εργαζόμενους της, δεν αφήνει ανέγκυχτες τις λαϊκές οικογένειες. Στο τιμολόγιο της ΕΙΔΑΠ, το κόστος είναι υψηλότερο για την οικιακή κατανάλωση παρά για τις επιχειρήσεις. Στο οικιακό τιμολόγιο, το πέρασμα από την πρώτη στη δεύτερη κλίμακα τιμωρείται με σχεδόν διπλασιασμό της τιμής και από τη δεύτερη στην τρίτη με τριπλασιασμό και πάει λέγοντας. Αντίθετα, για τις επιχειρήσεις υπάρχουν μόλις δύο κλίμακες, με τις τιμές τους να διαφοροποιούνται ελάχιστα. Με την επιβολή του νέου χαρατσιού για το νερό, το οποίο επιβάλλεται, όπως είπαμε, στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωνησιακής Οδηγίας 2000, θέλουν να φορτώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά και τον λογαριασμό των έργων για το νερό που έχουν γίνει στο παρελθόν ή είναι σε φάση κατασκευής ή πρόκειται να κατασκευαστούν, καθώς στα τιμολόγια ίδρυυσης και άρδευσης θα συνυπολογίζεται και το κόστος απόσβεσης αυτών των έργων. Θα γίνει έτσι παράγοντας αύξηση των τιμολογίων. Θα έχουμε νέο κύμα εντολών διακοπών στα λαϊκά νοικοκυριά, τα οποία θα χάνουν το δικαίωμα πρόσβασης στο νερό, που και σήμερα που μιλάμε γίνονται χιλιάδες διακοπές κάθε μήνα για χρέος μόλις 100 ευρώ. Σε αυτή την επιβάρυνση θα συμβάλλει περαιτέρω και η πρόθεση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να ιδιωτικοποιήσει και τις υποδομές, τα φράγματα, τα ποτάμια, τις λίμνες, το κανάλι μεταφοράς κτλ., δίνοντας την εκμετάλλευση, τη συντήρηση και λειτουργία του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος, ΕΙΣ λέγεται συνοπτικά, μέσω συμπράξεων ιδιωτικού δημοσίου τομέα, σε μεγάλο ιδιωτικό μονοπόλιο, που ως συνέπεια θα έχει την αύξηση της τιμής του αδιήλιστου νερού και τον πλήρη έλεγχο έτσι των περίπου 80% των πόσιμων αποθεμάτων νερού της χώρας. Φανταστείτε δηλαδή ο ιδιώτης που θα έχει τον έλεγχο να μπορεί να πουλά το νερό, παράδειγμα, στη Μέση Ανατολή ακριβότερα. Εξέλιξη που έχει ανασταλεί προσωρινά, όμως καθώς είναι στρατηγικός στόχος του κεφαλαίου, που στόχο έχει να βάλει χέρι και στις υποδομές, ώστε να αυξήσει την κερδοφορία, θα βρει διέξοδο. Το γερασμένο δίκτυο επίσης, πέραν από τις τεράστιες απώλειες πόσιμου νερού που συμβαίνουν σήμερα, η επάρκεια του οποίου θα είναι σημαντική στο άμεσο μέλλον, εξαιτίας και των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπου θα πούμε κυριολεκτικά το νερό νεράκι, θα επιβαρύνει και την ποιότητά του, αφού εξαιτίας της έκτασης που έχουν πάρει οι θράψεις των γερασμένων αγωγών ίδρευσης και αποχέτευσης, εισβάλλουν στο δίκτυο ίδρευσης παθογόνοι μικροοργανισμοί. Θα έχουμε άμεσα επιπτώσεις και στην ποιότητα του νερού, που αυτή τη στιγμή θεωρείται από τα καθαρότερα της Ευρώπης, μια και ο καθαρισμός του έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος, γεγονός που όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να περιορίσει ο ιδιώτης που θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της ΕΙΔΑΠ, ούτως ώστε να αυξήσει την κερδοφορία του. Συνοψίζοντας τώρα ορισμένα συμπεράσματα που αποδεικνύουν οι προαναφερόμενες εξελίξεις. Οι εταιρείες που εμπορεύονται το νερό με γνώμονα την κερδοφορία τους εμφανίστηκαν πολύ πριν την περίοδο της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων. Είναι γνήσια τέκνα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εγκλωβισμός του κινήματος στην αναζήτηση της λιγότερο επώδυνης διαχείρισης μεταξύ των διάφορων εναλλακτικών μοντέλων, δηλαδή της πλήρους ιδιωτικοποίησης των συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, καθώς και των δημόσιων επιχειρήσεων που λειτουργούν με κριτήριο το ποσοστό κέρδους και τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς, έχει ως κοινό παρανομαστή την αποδοχή της θυσίας των λαϊκών αναγκών στο βωμό της ανταγωνιστικότητας των κεφαλαίων. Μέσα στο σημερινό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις του νερού όπως η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, για να μείνουν κερδοφόρες, είναι υποχρεωμένες να αυξάνουν τον βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων τους, να μειώνουν τον αριθμό των εργαζομένων, να επιβαρύνουν πολύμορφα τη λαϊκή οικογένεια. Γι' αυτό και ο αγώνας ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ και του νερού γενικότερα, δεν πρέπει να καθυλωθεί, να περιοριστεί στη διατήρηση της σημερινής μετοχικής του σύνθεσης και γενικότερα στην αποδοχή της λειτουργίας δημόσιων επιχειρήσεων
που κριτήριό τους θα είναι το κέρδος. Είναι τεράστια η ευθύνη της σημερινής, καθώς και των προηγούμενων κυβερνήσεων για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο νερό. Ευθύνες που αφετηρία τους έχουν την πίστη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, τον οποίο και υπηρετούν. Είναι απατηλή η αντιπαράθεση της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ για τη διαχείριση του κρατικού ελέγχου. Αυτό που λέμε ΕΙΔΑΠ δημόσιος έλεγχος στο εμπόρευμα νερό. Ενώ η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση μπορεί να υλοποιείται και από την πίσω πόρτα, μέσω των συμπράξεων της ΕΙΔΑΠ και ιδιωτικών ομήλων που αναλαμβάνουν τα πλέον κερδοφόρα τμήματα των υπηρεσιών νερού άμεσα ή έμεσα. Στα πλαίσια της καπιταλιστικής αγοράς, ακόμα κι αν το κράτος διατηρεί τον έλεγχο του 51% μιας επιχείρησης, αυτή δεν μετατρέπεται σε λαϊκή περιουσία. Η διοίκησή της δεσμεύεται να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία των μετόχων της, ενώ με τις εργολαβίες χρηματοδοτεί αδρά τους ομίλους που κατασκευάζουν και λειτουργούν έργα υποδομής. Μεγάλες ευθύνες έχουν και όλες οι διοικήσεις της ΕΙΔΑΠ μέχρι σήμερα που εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Σήμερα είναι αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη φορά οι εργαζόμενοι του κλάδου του νερού να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα φτωχά λαϊκά στρώματα, με τους εργαζόμενους των άλλων κλάδων, γιατί ενιαία πλήττονται από τις αντιλαϊκές, αντεργατικές εξελίξεις στο νερό, μα και γενικότερα. Ποια είναι η διέξοδος στην πάλη για τη συνολική ανατροπή? Εμείς θεωρούμε το νερό κοινωνικό δικαίωμα. Δεν μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα. Οι δυνάμεις μας πρωταγωνιστούν σήμερα, μα και διαχρονικά, στους αγώνες ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού και της ιδιωτικοποίησης, για τη διασφάλιση φθηνού, ελεγμένου, ποιοτικού νερού για το λαό, για την άμεση υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής, την αύξηση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού με κατάλληλα έργα, για την εξασφάλιση της επάρκειάς του. Δυναμώνουμε την πάλη για δραστική μείωση των τιμολογίων, για να μην υπάρξει καμία διακοπή νερού στα λαϊκά νοικοκυριά, για προσλήψεις όλου του απαραίτητου για τις ανάγκες του λαού μόνιμου προσωπικού με δικαιώματα, κατάργηση των εργολάβων, για μονιμοποίηση όλων των σχέσεων εργασίας. Η διαχείριση του νερού προς όφελος του λαού προϋποθέτει απαλλαγή από τους νόμους της αγοράς και του καπιταλιστικού κέρδους. Νερό, μονάδες επεξεργασίας, δίκτυα, άρδευση, αποχέτευση να γίνουν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ενιαίος κρατικός φορέας νερού θα διαχειρίζεται το σύνολο των υδατικών πόρων, θα προχωρά στο σύνολο των αναγκαίων έργων υποδομής και θα συνεργάζεται με την κρατική βιομηχανία παραγωγής αναγκαίου υλικού με αποκλειστικό κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού για επαρκές, φθηνό, ασφαλές και ποιοτικό νερό.